to read about the latest news from Greece, United States, and our community on newgreektv.com. Offered in English and Greek language, read about politics, the economy, and upcoming events. Ladies and gentlemen, welcome to New Greek TV News, English edition. Enjoy our feature articles on travel, fashion, and health. Thank you for having me. Good morning. Well, we want to hear everything about your background. Tell us a little bit about where. Watch New Greek TV productions anywhere, anytime on our web TV. NewGreekTV.com. Our heritage, our community, our channel. On the island of Antiparos, at the heart of the Aegean, Gaia produced an exquisite organic olive oil in limited edition, which traveled all the way to the US. The sales of Antiparos olive oil will finance 10 new and innovative Greek companies to grow. Buy today your bottle in reinspiregreece.com and support the Greek youth to move forward. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα νέα της εβδομάδας από το New Greek TV. Έμεσες αιχμές προς τον υποψήφιό του, Νικήτα Κακλαμάνη, που δεν έχει ακολουθήσει το παράδειγμά του και δεν παρετείται από το βουλευτικό του αξίωμα, αφήνει στην επιστολή παρέτησης ο μέχρι πρότινος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων, Άρης Σπιλιοτόπουλος. Στην επιστολή που κοινοποίησε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μημαράκη, ο κ. Σπιλιοτόπουλος, αφού αναφέρει ότι πιστεύει ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, σημειώνει με νόημα. Αρκεί όλοι μας να μην μένουμε στα λόγια, αλλά να κάνουμε πράξεις και να αποδεικνύουμε με τις πράξεις αυτές ότι είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε ό,τι χρειαστεί για να υπηρετήσουμε την Αθήνα και τους πολίτες της. Κατά λοιπά, ο κ. Σπιλιοτόπουλος επιχειρεί να εμφανίσει αυτόν ως υπερκομματικό υποψήφιο, τονίζοντας ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλους στόχους μόνο αν υπερβούμε τις στενές κομματικές διαφορές και τους στήρους διαχωρισμούς σε δεξιά, αριστερά, κέντρο, που ειδικά σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση ανήκουν στο χτες. Στην υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας διάρκειας ενός έτους, με ισχύ από 1η-1η-2014, προχώρησαν χθες οι ΓΕΣΕΕ και οι εργοδοτικοί φορείς ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τη συνέχιση ισχύως των όρων εργασίας που θεσπίστηκαν με προηγούμενες γενικές συμβάσεις, καθώς και τη δυνατότητα μειωμένου ωραρίου λόγω φροντίδας παιδιού και στους δύο γονείς από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επίσης, με τη νέα σύμβαση, οι ΓΕΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις αυτοδεσμεύονται στην έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων εάν με οποιοδήποτε τρόπο αρθούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων. Η ΓΕΣΕΕ για άλλη μια φορά απέδειξε ότι ο σοβαρός κοινωνικός εταίρος μπορεί όχι μόνο να αγωνίζεται για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά μέσα από κοινή συνεννόηση, παρά τις επέσχυντες νομοθετικές παρεμβάσεις, να πετυχαίνει και την επέκτασή τους, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του συνδικάτου. Πετύχαμε και υπογράψαμε μια συμφωνία που διατηρεί ζωντανό το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μπορούμε τώρα να πάμε να δουλέψουμε για να έρθουν καλύτερες μέρες και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Αναφορικά με το θέμα του επιδόματος γάμου, διευκρινίστηκε ότι παρόλο που στο κείμενο συμφωνίας δεν υπάρχει ρητή αναφορά, πριν από ένα χρόνο, με ψήφισμα της Γενικής Συμβουλίου του ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις μέλη του ανέλαβαν την ηθική δέσμευση να διατηρήσουν το επίδομα γάμου. Αυτή η ηθική δέσμευση εξακολουθεί να ισχύει. Το σύνολο της νέας συμφωνίας της κυβέρνησης με την Τρόικα ζητά να κατατεθεί στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με αίτηση κατάθεσης εγγράφων που υπογράφεται και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπονοεί ότι το Μέγαρο Μαξίμου αποκρύπτει τη συνένεσή του για ένα νέο τρίτο μνημόνιο, όπου θα παρουσιαστεί μετά τις κάλπες. Στην αίτηση που απευθύνεται στους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, ο κ. Τσίπρας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για μνημόνιο 2014 και επικαλούνται δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών που αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση κρύβει επιμελώς το πακέτο νέων επαχθών μνημονιακών ρυθμίσεων στα εργασιακά κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την Τρόικα, ενώ συνεχίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι με το πρωτογενές πλεόνασμα σε βάρος του ελληνικού λαού και εν όψη των εκλογών του Μαΐου. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε κολυμβήθρα του Σιλοάμ, καταστρατηγώντας κάθε έννοια δημοκρατικής
και κοινοβουλευτικής διαδικασίας προκειμένου να περάσει τα νέα καταστροφικά μέτρα, αλλά και να δεσμεύσει τη χώρα για χρόνια στις επιταγές των δανειστών. Στο πλαίσιο αυτό, η Κουμουνδούρου θα εξακολουθήσει να καλεί τους βουλευτές της πλειοψηφίας να μην ψηφίσουν τα μέτρα, παρότι κατηγορείται από μέρους κυβέρνησης και του τύπου ότι προτρέπει σε αποστασίες. Στη σύναψη προγράμματος έκδοσης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου μετασυμβάσεων κάλυψης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, διαιρούμενος 80 εκατομμύρια ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης και τιμή έκδοση στο άρτιο, προέβη η Πίγασος εκδοτική. Εκ του ανωτέρου κεφαλαίου, ποσοστό 86,3% προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και ποσοστό 13,7% για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών. Η εταιρεία συνύψε το ομολογιακό δάνειο με την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και την Αλφα Μπανκ. Η κυβέρνηση έκλεισε το μεγαλύτερο μέτωπο, αυτό με το γάλα. Οι αντάρτες βουλευτές παραδίδουν τα όπλα και το πολυνομοσχέδιο Σκούπα οδεύει προς ψήφιση το βράδυ της Τετάρτης, ώστε την Τρίτη στο άτυπο Eurogroup της Αθήνας να ανάψει το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης. Η συμφωνία για το γάλα, πρωτομάστορας της οποίας θεωρείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαφταρής, προβλέπει ότι θα διατίθεται στην αγορά δύο κατηγορίες γάλακτος. Το παστεριωμένο με την υποκατηγορία γάλα ημέρας και το υψηλής θερμικής επεξεργασίας μεγαλύτερης διάρκειας. Στη συσκευασία του δευτέρου τύπου γάλακτος θα υπάρχει σχετική επισήμανση για την κατανάλωσή του ανάλογα με την ημερομηνία παστερίωσης. Ο κύριος Τσαφτάρης εξήγησε ότι θα απαλληφθεί ο όρος φρέσκο από τη συσκευασία του γάλακτος και είπε ότι δύο νέες κατηγορίες θα πρέπει να πωλούνται σε ξεχωριστά ράφια. Αν έρθει το ελληνικό σήμα, προσέθεσε, τότε θα μιλούμε και για ελληνικό παστεριωμένο γάλα. Τους επόμενους μήνες και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2014 θα είναι εφικτή η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο από 4.000 δημόσια σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τα Wi-Fi hotspots θα βρίσκονται σε χώρους που υπέδειξαν 302 δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 100 αρχαιολογικοί και 200 χώροι λιμανιών και μαρινών. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα γίνει εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi και σε μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα σε 1.200 έως 1.500 λεωφορεία και τρόλεϊ, ενώ στο επόμενο τετράμινο πρόσβαση σε Wi-Fi θα υπάρχει και στους σταθμούς του μετρό, σύνδεση με το αυτόματο ασύρματο δίκτυο θα είναι εφικτή για διάστημα 30 λεπτών για κάθε χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο πρόσβασης για εσωτερικούς χώρους και σε απόσταση 100 μέτρων για τους εξωτερικούς. Κάθε σημείο θα εξυπηρετεί 40 έως 50 χρήστες ταυτόχρονα, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν απλή πρόσβαση στο ίντερνετ, αλλά με περιορισμένους για κατάλληλο περιεχόμενο, streaming αρχεία κλπ. Με ταχύτητα 1 έως 1,5 Mbps. Να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες περιοχής και τις πόλεις που βρίσκονται. Να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου που βρίσκονται και το κόστος του έργου θα είναι 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΕΣΠΑ. Στους Δήμους που συμμετέχουν δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Αθηναίων, καθώς και άλλοι μεγάλοι Δήμοι όπως Χαλάνδρη, Πετρούπολη, Κοροπή, Κερατσίνη, Δραπετσόνα και Πολύγυρος Χαλκιδικής. Οι Δήμοι αυτοί έμειναν εκτός, καθώς δεν εκδηλώσαν το ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών, Μενέλαο Δασκαλάκη, δεν ήταν υποχρεωμένοι όλοι οι Δήμοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργείου, καθώς μπορεί οι ίδιοι να έχουν φροντίσει για την ανάπτυξη αντίστοιχων δικτύων μέσω άλλων προγραμμάτων. Το ότι δεν δήλωσαν δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως αναφορικά με το Δήμο Αθηναίων υλοποιεί δικό του πρόγραμμα για την παροχή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το ζήτημα της απαγόρευσης του Twitter στην Τουρκία και η προσπάθεια της κυβέρνησης Ερντογάν να περιορίσει τις ελευθερίες στο ίντερνετ μπήκε στην ατζέντα και της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΥΠΑ τη αρμοστία κάλεσε σήμερα την Άγκυρα να άρει τους περιορισμούς στη χρήση του Twitter, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση η Τουρκία ενδέχεται να παραβιάσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Ανησυχούμε από το γεγονός ότι το μπλοκάρισμα της πρόσβασης του Twitter από τις 20 Μαρτίου από την Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών ενδέχεται να είναι ασύμβατο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα των ανθρώπων θα πρέπει να προστατεύονται τόσο όταν συνδέονται στο διαδίκτυο, όσο και όταν δεν είναι συνδεδεμένοι. Καλούμε τις αρχές να άρουν τον αποκλεισμό, τόνισε ο αξιωματούχος της αρμοστίας, Ρούπερτ Κόλβιλ, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, στη Γενέβη. Μπορεί ακόμα να μην γνωρίζει κανείς τι πραγματικά συνέβη με την πτήση φάντασμα των Μαλαισιανών αερογραμμών και η πρώτη αγωγή σε βάρος κατασκευάστρια εταιρείας Boeing και της αεροπορίας Malaysia Airlines κατατέθηκε από την Αμερικανική δικηγορική εταιρεία Ribbeck Law. Η Ribbeck κατέθεσε τη μήνυση εκπροσωπώντας τον πατέρα ενός από τους επιβάτες της πτήσης MH370 με την αιτίαση ότι το αεροπλάνο συνετρίβει εξαιτίας μηχανικής βλάβης.
Σύμφωνα με πληροφορίες εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται να συμπεριληφθούν στην αγωγή και άλλοι συγγενείς επιβατών της μοιραίας πτήσης. Η αγωγή κατατέθηκε ενώπιν δικαστηρίου του Ιλινόη εξ ονόματος του πατέρα του επιβάτη, Φίρμαν Σιρεγκάρ, 25 ετών, Ινδονησιακής υπηκότητας. Είναι να διαπιστωθεί εάν κατασκευαστικό σφάλμα ή μηχανική βλάβη μπορεί να καταλογιστεί στην εταιρεία Boeing ή εάν σφάλμα μπορεί να καταλογιστεί στην αεροπορική εταιρεία. Η Ρίμπεκ Λό δεν αποκάλυψε το ύψος της αποζημίωσης που θα απαιτήσει, αλλά ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις από το New Greek TV με το Θήμη Τσιλιόπουλο. On the island of Antiparos, at the heart of the Aegean, Gaia produced an exquisite organic olive oil in limited edition, which traveled all the way to the US. The sales of Antiparos olive oil will finance 10 new and innovative Greek companies to grow. Buy today your bottle in reinspiregreece.com and support the Greek youth to move forward. Daily to read about the latest news from Greece, United States, and our community on newgreektv.com. Offered in English and Greek language, read about politics, the economy, and upcoming events. Ladies and gentlemen, welcome to New Greek TV News, English edition. Enjoy our feature articles on travel, fashion, and health. Thank you for having me. Well, we want to hear everything about your background. Tell us a little bit about where. Watch New Greek TV productions anywhere, anytime on our web TV. NewGreekTV.com. Our heritage, our community, our channel.